μπάσκετ. Καλησπέρα σας από το Προμηθέα Σπάρτη. Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Κλάφτα Λαμποράλ με τους Μπιργόκι Μπακς. Δύο ομάδες οι οποίες αμφότερες κάνουν μια πολύ καλή πορεία μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα της Development League. Μένει να δούμε ποια από τις δύο θα μπορέσει σήμερα να πάρει τον Ροσφύλλο και να ξεφύγει στην μάχη για την είσοδο στα play-off. Όλα έτοιμα για το πρώτο τζάμπολ και μπάλα στα χέρια του Πετρίτσι Τζούνιορ που αφήνει στον Κρητή. Κρητής παίρνει σκρίν από τον Γκάβρανιτς, περνάει, δίνει στον Γκάβρανιτς και πάλι φοβερή πάσα για τον Μακρύ. Ήταν τόσο καλή που ούτω είχε στο συμπέχνη, την κατάλαβα. Έτσι λοιπόν η κατοχή θα περάσει στην Κλάφτα, η οποία σήμερα έχει πάρα πολύ σημαντικές αποχές, χωρίς Καραμπάση, χωρίς Ζήκου, χωρίς Χατζόπουλο, χωρίς Τιγκούνι, χωρίς Σταύρο, τον αρχηγό. Ζήσεις και Τριανταφύλου οι δύο πυλώνες μαζί με τα αδέρφια, τα παιδιά του Δέστο και τους υπόλοιπους. Κλέβει εδώ ο Ζήσεις την μπάλα από το λάθος του Πετρίτσι. Θέλει να φύγει στο γήπεδο. Παπαδιάς στην γωνία. Κερδισμένο φάουλ για τον Κολιόπουλο. Η Κλάφτα η οποία προέρχεται από μια δραματική νίκη επί των Bolton Lions σε ένα παιχνίδι που είχε κριθεί στη δεύτερη παράταση. Παπαδιάς, κλέβει ο Κούμπαλης, τρία λάθη. Συγγνώμη, τέσσερα λάθη μέχρι στιγμής από δύο και δύο για τις δύο ομάδες. Γκάβρανιτς, ασίστ στο Κούμπαλη, πέμπτο λάθη. Πέντε επιθέσεις, πέντε λάθη, καλά θα πάει αυτό. Δεν έχουν μπει και πολύ δυνατά, θα λέγαμε, δύο ομάδες, μάλλον μουδιασμένες, μάλλον παγωμένες. Πέρασε ο Ζήσης, πολύ ωραία πάσα τώρα. Λάτσης, Ζήσης, προσποίηση, εκτέλεση, καλά. 2-0 με το σκύρο Ζήση. Ωραία εκτέλεση αυτή. Μπούμπαλης. Πέρασε ο Μπούμπαλης, σκόραρε. Για το 2-2. Κερδίζει πάλι από τα πια. Πάει στη γραμμή για πολύ. Δόθηκε στο πρώτο βήμα πριν εκτελέσει. Με τον Βαζιά, Ζήσης. Με τον Γκάβρανιτς. Τον περνάει πολύ εύκολα. Πασάρι στον Παπαδιά. Κολιόπουλος 2-1. Ακόμα ένα λάθος. Βγάζει έξω, Μακρύς, Κρητής και πάλι ο Μακρύς, ωραία κυκλοφορία, Πετρίτσι ελεύθερος, δεν θα μπορέσει να βρει. Την μπάλα και πάλι για την Κλάφτα με 9-24, το παιχνίδι μέχρι στιγμής κυμαίνεται σε ένα χαμηλό τέμπο. Ζήσεις. Κολιόπουλος, κλέψιμο από τον Κρητή. Πάσα στον Γκάβρανιτς, ο οποίος θέλει να ανοίξει τώρα από τον εκκληριασμό. Μακρύς. Κρητής. Γιατί δεν δείχνει. Ο Κλάφτας
Κερδίζει ο Κρητής για βολές. Το μάτς μέχρι στιγμής κυμαίνεται σε πολύ χαμηλό τέμπο. Οι δύο ομάδες δείχνουν να ψάχνουν από την πρώτη. Τέσσερα γίνονται το σκορ. Ζήσεις. Εκτελεί για δύο, είναι άστοχο λοιπόν από τον Κρητή. Το γήπεδο, μία πάσα πάνω από το κεφάλι εκεί ανάποδο στον Παπαδιά. Πέρασε ο Ανδρέας ο Παπαδιάς, εκτέλεσε, αφόγησε την μπάντα του Κρητή και τώρα Πετρίτσι. Κρητής, πάσα χαμηλά, παρέμβαση με το πόδι από τον Λάτσι. Έτσι λοιπόν, με τον Μπούμπαλη να έχει την κατοχή. Μπούμπαλη. Γύρισε, πήρε την κατοχή ο ίδιος. Για την ομάδα του. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για να ολοκληρωθεί η επίθεση. Με τον Κρητή. Παπαδιάς. Πασάρι στον Μπούμπαλη, ο Μπούμπαλης εκτελεί για 2-6. 2-6 γίνεται το σκορ. Ωραία εκτέλεση Περικλής Μπούμπαλης. Το βαρύ πυροβολικό των μπακ. Η μπακ που θα έλεγα ότι αυτό το τέμπο που πηγαίνει αυτή τη στιγμή το παιχνίδι είναι ιδανικό για εκείνους. Τους αρέσει να κοιμίζουν τον αντίπαλο. Τους αρέσει να πηγαίνουν με το ρυθμό σε πολύ χαμηλό τέμπο. Αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν και σήμερα. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Για τον Ζήση, σουτάρει για τρεις ο Ζήσης, να το. Το πρώτο του καλάθι, 5-6 από τον από το βαρύ πυροβολικό αυτή της ομάδας, Σπύρο Ζήσης. Μπούμπαλης. Τις 2-5-8 της διαφοράς στους 3. Εδώ
ο Τριανταφύλου, ο οποίος δεν έχει νούμερο στη φανέλα. Η πάσα χαμηλά, άστοχο, τελεία, όμως ο Τριανταφύλου παριστρεί και ξανακλέβει την μπάλα. Βίσης, θα εκτελέσει, θα αστοχίσει, rebound από τον Τριφή. Χέρια του. Περνάει ο Κούμπαλης. Εδώ ζητάει φάουλ, δεν παίρνει. Κάτι. Τριανταφύλου. Θέλει να τρέξει. Ζήσεις με την μπάλα. Πέρασε. Έφτιαξε το ρήγμα στο χέρι. Και πάλι ο Ζήσεις. Πάσα έξω. Δέχτω μια προσποίηση. Ζήσεις περιμένει. Πάει στο φλότερ. Δεν θα μπει το καλάθι. Ο Κούμπαλης με αυτοθυσία μαζεύει το rebound. Κούμπαλης. Κούμπαλης με την μπάλα. Το ντέρμπι καλά κρατεί. Ο Γκάβραντς γυρίζει. Τριανταφύλου, Παπαδιάς, πέναλτι είναι αυτό για τον Παπαδιά, το χάνει. Ο Κούμπαλης εκείνη την παραπεράσει, εκτός από ληστικό. Φοβερή πάσα στο μέτερο Μπούμπαλη. Δεν μπορεί να σκοράρει. Ο Ζήσης στο αμυντικό ριμπάουντ. Και τώρα θέλει να ανοίξει το παιχνίδι στον εκβιασμό. Φάουλ σωστό του Περικλή Μπούμπαλη που το κάνει ακριβώς για να στερήσει τη δυνατότητα του Ζήση να τρέξει. Έξυπνο αυτό το φάουλ. 1:47 για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου σε ένα παιχνίδι το οποίο μέχρι στιγμής κινείται σε πολύ χαμηλό τέμπο. Παπαδιάς. Δεύτερο. Ζήσει. Προσπίση. Το φλότερ. Αυτό. Ο Σπύρος Ζήσης, ο οποίος θα πάρει τις περισσότερες κατοχές του παιχνιδιού. Είμαστε πίσω με τρομερό Γιούσαν. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιθέσεων και των αποφάσεων περνούν από δικά του χέρια. Πετρίτσης πέρασε αυτό. Ο Μπούμπαλης το επιθετικό rebound γυρίζει με το ένα χέρι. Την μπάλα δεν θα πέσει μέσα. Ζήσει θέλει να τρέξει. Κλέβει ο Μπούμπαλης. Και τώρα θα πάει σε ένα layup εύκολα για το 7-10. Εδώ εντυπωσιακά ο Μπούμπαλης βγήκε στην μπάλα και με το κλέψιμο τελείωσε τη φάση στο ανοιχτό γήπεδο για τον Λίγα. Για το 7-10 Τριανταφύλου εκτελεί, δεν μπορεί να σκοράρει. Ο Τριανταφύλου, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει μπει στην εξίσωση και με τόσες απουσίες που έχουν οι Λάφτα χρειάζονται τον καλό Τριανταφύλου. Και τώρα φάουλ κερδίζει ο Τριανταφύλου. Για το φινάλε της πρώτης περίοδου. 7-10 το σκορ. Ζητώ συγγνώμη. Κρύο με τις εποχές. Τριανταφύλου με την μπάλα. Κρατάει. Ωραία η πάσα στο δεύτερο. Περιμένει ο Κωστάκης. Προτιμάει τον Παπαδιά, ο οποίος είναι και πάλι αφήνευτος πιθανάστατος. Ζήσεις, Μπλοντζόν. Παπαδιάς με κάποιο τρόπο κράτησε την μπάλα μέσα στο γήπεδο και σκόραρε. Μαγικό καλάθι από τον Αντρέα Παπαδιά. Και κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Τέλος. 9-10 το σκορ, γυρίζουμε σε λίγο. Το παιχνίδι ξεκίνησε και πάλι.
Τριανταφύλου για τρει. Κακό το σούτ, όπως τάξει ο Μιχαήλ στο κεντρικό. Τριανταφύλου. Δέστο με την μπάλα, θέλει να πει προς τα μέσα. Τριανταφύλου πέρασε, βρήκε το διάδρομο και σκόραρε. Πολύ ωραίο καλάθι από τον Τριανταφύλου, αυτό είναι και το πρώτο του στη βραδιά. Είπαμε, τον έχουν ανάγκη. Τον καλό Τριανταφύλου σήμερα. Η Κλάφτα, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους Πορτοκαλί, πιστέψτε με. Είναι πολύ καλή ομάδα και πολύ μαχητική η ΠΑΚ που θυμίζονται για το ότι πάντα καταφέρνουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο να κινήσουν τους αντιπάλους και να πηγαίνουν τα παιχνίδια στο ρυθμό που θέλουν αυτοί. Εδώ ο Μπούβαλης δεν μπορεί να σκοράρει. Κατοχή περνάει για την Κλάφτα που έπαιξε μια πολύ καλή άμυνα. Η Κλάφτα που θα προσπαθήσει να κατεβάσει και αυτή όσο μπορεί τους μπακς. Ζήσεις. Θα πάρει ένα δύσκολο σουτ με σάιτσο, την μπάλα δεν θα μπει. Και μια σέντρα από τον Κούπαλη. Πολύ κακή πάσα. 8-48. Για να τελειώσει το δεύτερο δεκάλεπτο, το πρώτο ημίχρονο. Τριανταφύλου. Πάρα πολύ ωραία, βλέπει τον δεύτερο, εξαιρετική κυκλοφορία, ελεύθερο το τρίποντο, είναι άστοχο, αμυντικό rebound από μακρύ. Μπούβαλης. Κλέψιμο για την Κλάφτα, 30. Λαθών για τις δύο ομάδες. Μπούμπαλης περνάει στο μακρύ. Σε αυτό το σημείο να μεταφέρω και μία είδηση με υπερηφάνεια. Ανατριχιάζω που το λέω. Τελικό αποτέλεσμα Ολλανδία-Ελλάδα 72-74. Η εθνική μας κάνει περήφανος ξανά, περνώντας από μια πάρα πολύ δύσκολη μπασκετομάνα χώρα. Μακρύς πέρασε κάτω από το καλάθι, μάχεται, κλείνεται, παίρνει το φάουλο Μακρύς. Πάρα πολύ μαχητικός. Airball ήταν αυτό, είδα καλά. Μάλλον είδα καλά. Μέσα η δεύτερη. Τριανταφύλου. Πέρασε. Δύσκολη εκτέλεση με το ταμπλό, όχι, θα τρέξει το αμυντικό rebound και τώρα είχε φύγει στην άλλη πλευρά ο Κώστας Παγκούπαλης, όμως ο Βασίλης, ο Μπούμπαλης, συγγνώμη, δεν του πάσαρα, είναι γέρος. Μακρύς, Πετρίτσι είναι πολύ καλό σουτέρ, εδώ η μπάλα δεν θα μπει. Πετρίτσι να έχει μπάλα. Θα περάσει στον Μπούμπαλη. Αυτός με τον Τριανταφύλου παίρνει φάουλ με το σώμα Τριανταφύλου, σωστά. Και σ' απορεί, έχει σπρώξει με το σώμα. Χλιαρές διαμαρτυρίες για τον γκάρ του Πυρσού. Και δύο βολές για τον Μπούμπαλη, η πρώτη στο στόχο. Πανίος κάνει πολλές ο Μπούμπαλης.
και η δεύτερη. 11-13. Τριανταφύλου, απόντος του Ζήση, παίρνει αυτός τις ευθύνες. Εδώ σκοράρει με ένα πολύ ωραίο jump shoot. Σταμάτησε σαν σε πολύ και ευστόχησε. 13 όλα. Πετρίτσι στη γωνία, η μπάλα στο Βασίλη Μπούμπαλη. Και τώρα Περικλής Μπούμπαλη. Κοστάρι, παίρνει το φάουλ. Για τον Μπούμπαλη. Η πρώτη στο στόχο, 13-14. 4-4 από τον Μπούμπαλη. 13-15. 30 φίλοι. Περνάει. Φάουλ από το μακρύ. Και βολές για τον guard της Κλάφτα, ο οποίος στο δεύτερο δεκάλεπτο έχει μπει πάρα πολύ δυνατά. Απ' έξω. Γιατί απ' έξω? Έχω την εντύπωση ότι το φάουλ δόθηκε. Ήταν πάνω στην προσπάθεια, εκτός αν δόθηκε χαμηλά όταν ξεκινούσε το σύστημα. Δεν έχει δώσει φάουλ. Πρέπει να έδωσε απλά την κατοχή για την Κλάφτα, όπως κατάλαβα. Θα τα βγάζει για τρεις άνθρωποι. Περίεργη φάση. Εκτός αν δεν κατάλαβα εγώ καλά. Μετρίτσι. Για το γιο του. Το βλαστάρι του. Δίνει και πάλι στον πατέρα του το πρότυπο του. Αστοχή ο Φώτης ο Πετρίτης. Ζήσει στο ανοιχτό γήπεδο. Επέστρεψε το μάτι, θέλει να τα βάλει μόνο τον κόσμο. Τώρα θα εκτελέσει τις βολές. Ετοιμάζει τον Γκαβρανίτς να περάσει και πάλι στο παιχνίδι. Και έχουμε και time out για την Κλάφτα Λαμποράλ. Γυρίζουμε σε λίγο. Επιστροφή στο παιχνίδι μας. Μέσα πρώτη από τον Ζήση, 14-15. Yeah.
στο δεύτερο. Δεύτερο κρατάει. Δίνει στον Τριανταφύλλο, ζήτη. Θα σουτάρει και θα το βάλει. Ένα πραγματικό πολυβόλο. 17-15, Σπύρο Ζήσης. Με τέτοιες χέρι, χαίρεται. Μπούμπαλης, το αντίπαλο δέος, δεν θα απαντήσει εδώ. Δεύτερο στο rebound. Και κοιτάξτε πως φεύγει κατευθείαν στην άλλη πλευρά ο Ζήσης. Ηρεμεί το τέμπο όμως ο Τριανταφύλλου. Ζήσης και πάλι. Και εδώ η μπάλα πήγε και μπήκε. Ξέρα αυτό το φυσικό rebound. Τριανταφύλλου, δεύτερο για τρεις, άστοχος. Και πάλι ο Τριανταφύλλου πασάρει με τη μία στον Παπαθιά, τον επαμεινώντα, και φάουλ κερδίζει εκείνος. Ζήσεις για τρεις και πάλι, το παράκανε. Πετρίτσης αφήνει στον Γκάβρανη και τώρα Μπούμπαλης. Πέρασε ο Μπούμπαλης, φοβερό καλάθι. Με αλλαγή κατεύθυνση, με αλλαγή ταχύτητα. Λάτσης. Μεταξύ του Αντρέα και του Βαριά αντί του δεύτερου. Όχι, Τριανταφύλλου θα βγει και θα παίξει και πάλι με έναν καθαρό σκόρερ, έναν καθαρό χειριστή. Το ζήσει. Εκτελεί για 2, το βάζει 20-19 αμέσως μετά το time out. Πολύ ωραίο play για τους Milwaukee Bucks που άμεσα βρίσκουν 2 πόντους μετά το time out. Δεύτερο κάτω από το καλάθι, αστοχή. Καλή άμυνα του Γκάβραντ και τώρα Πετρίτσι. Κρυσής Γιώργος Πετρίτσης για τρεις. Α, εδώ η μπάλα δεν του παίζει. Του παίζει άσχημο το παιχνίδι. Ζήσης στο ανοιχτό γήπεδο, πασάρι στον Παπαδιά. Το χάσα, μην είναι δυνατό. Ο Ζήσης όμως είναι εκεί για το 22-19. Σε δεύτερο χρόνο Σπύρο Ζήσης σκοράρει. Πετρίτσης Γιώργος ελεύθερος. Άστοχος. Rebound από το Ζήση. Μπορεί να
όλο αυτό τον εψυχώνω από τον πάγκο, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα σουτ που έχει πάρει και με καλές προϋποθέσεις ήταν και καλές εκτελέσεις, αλλά δεν είναι τυχερός, όπως εδώ είναι παντελώς άστοχος και ο Ανδρέας Παπαδιάς. Μπούμπαλης αστόχησε και αυτός. Το μάτς όπως το περιμέναμε έχει κινηθεί σε χαμηλό τέμπο. Αυτό που δηλαδή ήθελαν οι Bucks και φάουλ τώρα. Κερδίζει ο δεύτερο μακριά από την μπάλα και θα πάει στην γραμμή. Φάουλ και άλλες βολές. Όχι, πόδι πάρει, δεν είναι φάουλ. Ένα και 22. Πάλι κατοχή στην μπάση. Για να δούμε αν τα ελάφια μπορούν να μειώσουν στον πόντο ή ακόμα και να ισοφαρίσουν με ένα τρίποντο. Έχουν αρκετή ώρα να σκοράρουν. Ο πρόεδρος αυτής της ομάδας.
Γκάβρανιτς. Κοιτάει ο Κούμπαρς για να το πάρει λάθος από τον Γκάβρανιτς. Κάνουν το momentum οι Bucks και το καλάθι έρχεται με τον Παπαδιά. 23-18. 26-19. Παπαδιά κλέβει και την μπάλα και τελειώνει το ημίχρονο. Τέλος πρώτο μηχρόνο, 26-19, γυρίζουμε σε λίγο. 26-19, το σκόρ και πρώτη επίθεση είναι για την ομάδα των Bucks. Γκάβρανιτς. Μακρύς, πάσα έξω, Πετρίς και στα βάλει. Αλλά μένει το 26-19. Ο Παπαδιάς. Για να φύλλω. Πέρασε ο Τριανταφύλλο, έβαλε τον Κολιόφυλλο, μια προσποίηση, πάει μέσα, δεν μπορείς τώρα. Ριμπάουντ αμυντικό. Πού πάλι. Γκάβρανιτς χαμηλά. Περνάει την μπάλα στον κρυφή. Γκάβρανιτς. Ωραία κυκλοφορία. Μπούμπαλης για τρεις. Όχι. Συγγνώμη. Τριανταφύλλου. Περνάει στον Κολιόφυλλο. Συγγνώμη. Παπαδιάς για τρεις. Αστοχή. Παραμένει 26-19, τρέχει ο Πριστής, δεν προλαβαίνει. Όλα και πάλι για την κλάφτα να μπορώ. Τριανταφύλλου. Δεύτερο χαμηλά. Η πάσα έξω, κλέβει την μπάλα. Πολύ εντυπωσιακά ο Μπούμπαλης, θα πάει μέχρι μέσα, δεν μπορεί να σκοράρει, ο ίδιος όμως είναι εκεί. Τάπα στα ίσια του Παπαδιά, φοβερή άμυνα. Εδώ είναι φοβερή άμυνα του Παπαδιά, με θράσος πάνω στον καλύτερο παίχτη ομολογμένος, τον Μπατς. Μάχης εδώ, επιθετικό rebound, ο Λάτσος βγάζει έξω. Περιμένει τώρα, ο Κωστάκης ήταν, συγγνώμη. Παπαδιάς. Step back από τον Παπαδιά, όχι. Μπάλα και πάλι για τους Bucks. Μετά από παρέμβαση παίχτη της Κλάφτα, το ζήτημα είναι να δούμε αν οι Bucks έχουν τις δυνάμεις σήμερα να μείνουν ανταγωνιστικοί, να παλέψουν το μάτς μέχρι τέλους. Φοβερή εδώ η έμπνευση του Γκάβρανιτς. Η πάσα ήταν σκαστή λίγο πιο χαμηλά από εκεί που θα την ήθελε ο Μπούμπαλης, για να την βρει μπροστά του και να πάει σε ένα εύκολο λία. Δεν τα κατάφερα εδώ. Δεύτερο. Τριανταφύλλου. Κράτησε ο Τριανταφύλλου. Ωραία, πάσα στο δεύτερο. Αυτός δεν μπορεί να το κατάφερε στο ράδι. Μακρύς πάσα χνδιασμού στον Μπούμπαλη. Μπούμπαλης παίρνει το φάουλ από τον Κολιόπουλο, ο οποίος έχει πέσει και λίγο άτσαλα στο παρκέ. Κρυφής θα επαναφέρει. Θα δώσει τον Γκάβρανιτς αυτό. Δεν θα εξεφύξει. Ο Τριανταφύλλου έχει την ευκαιρία να τρέξει. Πάει στο drive, τάπα το μακρύ. Η απάντηση από τον μακρύ για την προηγούμενη φάση που είχε κόψει ο Παπαδιάς στον Μπούμπαλη. Γκάβρανιτς για δύο, ούτε αυτό. Τριανταφύλλου σε ένα ακόμα rebound. Ετοιμάζεται και ο Ζήσης. Ευκαιρία να τρέξει κλάφτα, πέρασε ο Τριανταφύλλου. Εδώ
αυτή για να κάνει μια τρύπα στο νερό, αλλά η κατοχή παραμένει στην κλάφτα Λαμποράλ. Τρίποντα από τη γωνία, μέσα! Ανδρέας Παπαδιάς, 29-19, για πρώτη φορά στους 10 η κλάφτα. Μακρύς με τον Μπούμπαλη, κλέβει ο Παπαδιάς, ο οποίος κάνει φοβερό μάτς. Έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του Μπούμπαλη και τον έχει αποδιοργανώσει πλήρως. Τώρα βέβαια βρήκε χώρο Μπούμπαλης, αλλά αστόχησε. Ζήσεις με την μπάλα, 5-57. Ζήσεις. Θα περάσει. Μέχρι μέσα Αλέα. Time out για τους Bucks που κινδυνεύουν να χάσουν. Την επαφή τους με το σκορ. Γυρίζουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς. Πρόχτηκε και κέρδισε το φάουλ. Για τον Παπαδιά δίνει την μπάλα. Ανδρέας Παπαδιάς, ο αφανής MVP σήμερα, έχω την εντύπωση. Έχει κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Δεύτερο για τρεις, όχι. Rebound από τον Μπούμπαλη, μακρινό. Και τώρα ευκαιρία να τρέξει πολύ έξυπνο το φάουλ από τον Δεύτερο. Και δεν υπάρχει αδιαθλητικό, γιατί αφενός δεν ήταν ο τελευταίος παίχτης, αφετέρου το έκανε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι βάναυσο το μαρκάρισμά του. Ο Μπούμπαλης θα ήθελε κάτι παραπάνω, αλλά στην προηγούμενη περίπτωση είναι πολύ σωστό το μαρκάρισμα του παίχτη. Της κλάφτα, άστοχο το σούτ από τον Πετρίτσι, που συνεχίζει να είναι άστοχος. Ζήσεις. Ζήσεις με τον Μπούμπαλη. Κάνει ο Ζήσεις και τώρα ο Μπούμπαλης θα πάει και πάλι απέναντι στον Παπαδιά που του παίζει και εδώ άμυνα. Είναι εντυπωσιακός ο Παπαδιάς. Εδώ ακολουθεί και πάλι τον Περικλή Μπούμπαλη. Μπορεί να μην τον κόβει αυτή τη φορά, αλλά του παίζει εξαιρετική άμυνα και ουσιαστικά
του αποτρέπει ένα εύκολο, λέει, φανταστική εμφάνιση από τον Ανδρέα Παπαδιά. Όλα τα λεφτά το σημερινό παιχνίδι για τον forward της Κλάφτα, που σήμερα πραγματικά είναι υπέροχος. Νάτος, εδώ κατεβάζει. Ζήσεις. Έρχον. Μπάλα περνάει μέσα στο κούπαρι και πάλι με τον Παπαδιά. Τώρα δημιουργεί τις προϋποθέσεις. Φώτης Πετρίκης, ούτε τώρα. Ο Κωστάκης όμως δεν προλαβαίνει και βάλει για τον μπακ. Ο Πετρίκης, ο οποίος σούταρε ευρώθεσμα, η μπάλα βρήκε στο πάνιο, οπότε σου φτάνει με όλο τον χρόνο. Χωρίς πόντο ακόμα στο δεύτερο ημίχρονο μπακ. Είτε λόγω αστοχίας, είτε λόγω της πολύ καλής άμυνας της Κλάφτα, που σήμερα πραγματικά έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι από τον Κρυφή. Ζήσεις. 3:30 για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδο. Ο Ζήσεις με το περίπτωση πέρασε. Μέχρι μέσα, όχι. Ο επαμεινώντας τον Παπαδιά συνεχίζει και χάρη στο Ζήσεις. Δεύτο. Για τον Ανδρέα Παπαδιά. 4 δευτερόλεπτα έχει αυτός. Περνάει μέχρι μέσα, άτυχο, αλλά είναι εκεί ο επαμεινώντας Παπαδιάς. Σπύρο Ζήσης, φοβερή πάσα, αλλά πάει με άσχημο τρόπο να τελειώσει την φάση ο Παπαδιάς. Κούπαλη. Κρυστής για τον Πετρίτσι, αφύλακτος, ελεύθερος, αστοχής. Δεν μπορεί ο γιος του. Και τώρα ο Ζήσης θέλει να τρέξει. Ζυγίζει τις επιλογές του. Απότομο σταμάτα ξεκίνα. Άμα το Ζήσης παίρνει φάουλ. Με αυτές τις συνεχόμενες αλλαγές ρυθμού αποσυντονίζεται να την παλιά. Τι να απενεργοποιεί. Τίτος 30 φίλου, πασάρι στο λάτσι. Ζήσεις. Πέρασε φλότερ. Δεν μπορεί να σκοράρει. Αμυντικό rebound για τους Bucks, που θέλουν επιτέλους να πετύχουν το πρώτο καλάθι. Πετρίτσι, Σταύρο. Κρυφτής, περιμένει ο Μπούμπαλης, δεν θα του δώσει μπάλα. Κρυφτής, κλέβει ο Ξέρας εντυπωσιακά και θέλει να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Πήγε να κάνει κάτι εξειδημένο και δεν του βγήκε, αλλά κλέβει ο Παπαδιάς, δεν ολοκληρώνει. Κοιτάξτε εδώ, τώρα το κλέψιμο, αλλά με φάουλ. Είναι τρομερή ενέργεια που καταθέτουν οι Κλάφτα στην άμυνα. Ίσως η καλύτερη τους αμυντική εμφάνιση για φέτος, με τον Ανδρέα Παπαδιά πρωταγωνιστή. Μπούμπαλης με τον Τριανταφύλου, τώρα έχει πλεονέκτημα, αλλά παίρνει για βοήθεια και ο Παπαδιάς και δεν μπορεί να σκοράρει ο Μπούμπαλης. Κατοχή για την Κλάφτα σε αυτή την προσπάθεια να ξεφύγει ο Τριανταφύλου. Δεν τα κατάφερε μεν. Εδώ Ζήσεις. Έκανε 8 δευτερόλεπτα που κανείς δεν τα πήρε χαμπάρι. Θα σουτάρει για 3. Πέταξε και λίγο το πόδι του, μήπως και εκμεύσει κάποιο φάουλ, αλλά δεν υπήρχε κάτι τέτοιο σε αυτή τη φάση. 31-19 από το μέρος σκορ αυτού που θα καλέσουν είναι 5-0. Μπούμπαλης κάνει. Ζήσεις. Ανοιχτό γήπεδο. Λέια. 33-19. Η Κλάφτα είναι κοντά
σωστό να πάρει το μάτς. Έστω και αν έχουμε ακόμα μία περίοδο, η εικόνα του παιχνιδιού αυτό δείχνει. Σταύρος, Μπούμπαλη. Αυτή τη φορά εκμεταλλεύεται το τη δύναμή του και βγαίνει κοντά στο καλάθι, τελειώνει την πάση. Πήγε να κλέψει ο Πέτρης, ο Πετρίτσης, ο οποίος έριξε και ένα κατηλάκι. Τριανταφύλου ρίχνει στο παρκέ το Μπούμπαλη. Σαν ankle breaker τον αυτό. Κόβεται από τον Πετρίτσι, φοβερή άμυνα εδώ από το μικρό, μπράβο του. Κρυθής, Σταύρος. Κρυθής είναι αφύλακτος. Αυτός θα πυροβολήσει. Άστοχος, προσπαθεί ο Μπούμπαλης και κρύβει κάτι στα φύλλο. Τριανταφύλου, πέταξε την μπάλα. Και πήγε να βάλει ο Τριανταφύλου. Τελειώνει το δεκάλεπτο, 33-21, γυρίζουμε για το τελευταίο περίοδο, μην φύγει κανείς. Πάλι το παιχνίδι. 33-21, τελευταία περίοδο στο Προμηθέας πάλι. Τριανταφύλου. Τα στάρια 3. Θα στοχίσει, κακό σουτ. Αυτό που μένει να δούμε είναι αν οι Bucks έχουν τα ψυχικά αποθέματα να γυρίσουν αυτό το μάτς που επιθετικά τα έχουν πάει ικτρά, θα έλεγε κανείς. 21 πόντι σε 3 δεκάλεπτα, αν κάνουμε αναδοχή είναι 7 πόντι ανά περίοδο. Καταλαβαίνει κανείς ότι η επιθετική τους συγκομιδή σήμερα είναι πενιχρή. Μακρύς. Δεν μπορώ να καταλάβω εδώ γιατί σούταρε και δεν πήγε τότε στο καλάθι, ενώ είχε αεροδιάδρομο μπροστά του. Τέλος πάντων, είναι και ψυχολογικό το θέμα τώρα για τους μπακ. Έπεσε και μια δεύτερη μπάλα στο γήπεδο. Για καθυστέρηση, λογικά ο παδός του Ολυμπιακού θα την πέταξε. Τριανταφύλου. Πασάρι στον Κολιόπουλο. Αυτός για τον Λάτσι. Λάτσι περιμένει τον Τριανταφύλου. Πέρασε ο Τριανταφύλου. Εκτέλεσε για δύο. Όχι. Ριμπάουντα το μακρύ. Λάτσι για τρεις. Ο Χριστός και ο Απόστολος. Μιλάμε για παιχνίδι τώρα.
ούτε στη φυλακή. Από τα χειρότερα παιχνίδια στο φετινό μπασκετάκι πραγματικά. Μπούμπαλης χαμηλά. Ούτε τώρα μπορεί να σκοράρει. Πάει με το φόλου, παίρνει φάουλ. Νομίζω ότι το σημερινό διήμερο θα μείνει στην ιστορία ως ημέρα με τα χειρότερα παιχνίδια ever στην ιστορία του μπασκετάκι, και το προηγούμενο ήταν για οφθαλμία, για κολλήρια, αλλά αυτό το κλάφτα μπακ που περιμέναμε να δούμε, και ωραίο μπάσκετ η αλήθεια είναι, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Δευτέρα βράδυ, βαρέα και ανθυγιεινά εδώ στο Προμηθέας Πάρκ. Τριανταφύλου. Πέρασε, εκτέλεσε, αστόχησε. Παραμένει το 33-23. Ευκαιρία των Μπακς να ξαναμπούν στο μάτ. Ενώ ετοιμάζεται σπεσμένα ο Ζήσης. Μακρύς για τον Πετρίτσι. Πετρίτσις για τον Γκάβρανιτς. Έχασε ο Γκάβρανιτς και τώρα Τριανταφύλου. Ωου, το φάουλ. Φάουλ αυτό, το έκανε ο Μπούμπαλης. Εδώ να δώσουμε και λίγο τα εύσημα στον Μπούμπαλη, γιατί στην αρχή δεν δόθηκε φάουλ και ο ίδιος σήκωσε χέρι ότι έκανε φάουλ. Εδώ είναι μια φοβερή στιγμή fair play και αξίζει να το τονίσουμε. Και λάθος από την κλάφτα σε πάρα πολλά. Πραγματικά όμως τα εύσημα στον Μπούμπαλη, να τους εδώ για την προηγούμενη φάση. Θυμίζει Μίροσλαβ Κλόζε που είχε βάλει ένα γκολ με το χέρι και το είχε παραδεχτεί ο ίδιος. Κάπως έτσι ο Μπούμπαλης τώρα. Μακρύς. Καλό. Ακόμα μια φορά από μπάλα. Δεν θα καταλήξει το καλάθι. Να δώσω και τους θερμούς μου χαιρετισμούς στους παίχτες κλάφτα που βλέπουν το παιχνίδι από την τηλεόραση, τον Τζιγκούν, τον Καραμπάση, αν δεν έχουν αλλάξει κανάλι να το βλέπουν. Ζήσεις, πέρασε. Εδώ δεν μπορεί να σκοράρει. Τζιγκούν, δεν το πήρε. Μπούμπαλ στο transition, δεν μπορεί. Κολιόπουλος για δύο. Άστοχος rebound από μακρύ. Μπούμπαλης στο ανοιχτό γήπεδο. Πέρασε. Τάπα από το Ζήση. Αλλά ο Μπούμπαλης επανέρχεται και παίρνει ο ίδιος το rebound. Γκάβρανιτ. Πετρίτσις για τρεις. Όχι. Αλλά ο Μακρύς με ένα μπλονδόν το όλη την κατοχή. Το επιμέρους σκορ σε 15 σχεδόν λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο είναι 7-4. Πετρίσεις για... δεν το σούταρε τελικά, πάει μέσα. Ωραία πάση στο Μπούμπαλη, το χαστο Μπούμπαλη. Για κάποιο λόγο θέλω να παίξουν λίγο πόλη. Κλάστα και δεν παίρνουν. Λοιπόν, να το ένα σου τριοφόντων από τον έτερο Μπούμπαλη, τον Βασίλη. Αέρος, αέρος. Ξαναλέω, οι δύο ομάδες αδικούν τους εαυτούς γιατί είναι καλές ομάδες και οι δύο και μπορούν να παίξουν καλό μπάσκετ. Σήμερα όμως είναι ο ορισμός της απειλής αυτό που παρακολουθούμε. Κι άλλο από την κλάφτα. Μπούμπαλης για τον Πετρίτσι. Κλέβει προς στιγμήν ο Τριανταφύλου. Μακρύς επανέρχεται. Γκάβρανιτς το έχει αυτό το σουτ. Το βάζει. 33-25 διαχειρός Γκάβρανιτς. Για να δούμε. Οι Bucks. Και σε κομμάτι ένα και στο να τα κάνουμε σήμερα. Ζήσεις. Για τρεις. Σπύρο Ζήσεις. Άστοχος rebound. Σημαντικό το Παπαδιά που παίρνει φάουλ. Σε ένα σημείο που οι Bucks
προσπαθούν να γυρίσουν λίγο το momentum. Έρχεται αυτό το επιθετικό rebound και το κερδισμένο foul από τον Ποπατζιά. Για να δούμε πόσες βολές θα βάλει. Προβλέπω καμία, αλλά για να δούμε. Νόντας Παπαδιάς. Έξω πρώτη, παραμένει το 33-25. Σήμερα είναι λες και έχουν φράξει στα καλάθια, δεν υπάρχει το, αυτό που βλέπουμε σήμερα. Το πρώτο ημίχρονο κάπως παλευότανε. Ο Χριστός, τι ήταν τα μάτια μου. Τι γίνονται αυτά. Πετρίτσι, δεν μπορεί ούτε αυτό να σκοράρει. Δεν μπορεί να το δω αυτό. Τριανταφύλου, πασάρι στον Σέρα. Μπάλα στα χέρια του Πετρίτσι. Αφήνει στο Μπούμπαλι. Πάντως το μάτι δεν έχει τελειώσει με αυτά και με αυτά. Μπούμπαλις πέρασε. Ανάποδο lay-up. 33-27. Το καλάθι της ελπίδας, αλλά ενώ ζήτησαν time-out το έκαναν ενώ η μπάλα είχε μπει στο παρκέ. Ζήσεις για τρεις. Ούτε αυτό. Πάνε να το γυρίσουν οι Bucks. Για να δούμε. Τσιγκούνης για τον Γκάβρανη. Μακρύς για δύο. Κακό σουτ. Κολιόπουλος στο αμυντικό rebound. Time out, έχουμε την κλάφτα. Και 16 επιμέρους σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. 7-8 παρακαλώ. Ζήσεις με την μπάλα. Η κλάφτα δείχνει να έχει το προβάδισμα. Για να δούμε. Ζήσεις πέρασε. Κλείστηκε. Καλή άμυνα. Μπάλα για την κλάφτα που έχει 3 δευτερόλεπτα να επιτεθεί. Για να δούμε. Δεν είναι μεγάλη διαφορά, αλλά σε αυτό το μάτς μοιάζει τεράστια. 30 φίλου αστοχή, rebound από τον Γκάβρανη. Ο Πετρίτσις με την μπάλα. Φάουλ από τον Τίτο, 30 φίλου. Έχει να δώσει κλάφτα, δεν έχει πρόβλημα, είναι μόλις το δεύτερο αυτό. Από τον 30 φίλου, δεύτερο μαζί. Έξω Κολιόπουλος, μέσα Αντρέας Παπαδιάς, που θα χρειαστεί η συνδρομή του για την άμυνα πάνω στον Μπούμπαλι.
Βασίλης Μπούμπαλης για 3, όχι. Rebound του Γκάβραντζ όμως. Περικλής Μπούμπαλης, πάσα στο μακρύ. Την αλλίωσε για λίγο Παπαδιά, στο οποίο είσαι πραγματικά παντού. Μακρύς από κοντά. 33-29. Μεγάλο καλάθι. Τίτος 30 φίλου, γιατί βιάζεται. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εδώ ήταν η ευκαιρία τον Μπάτς να κατεβάσει τη διαφορά στον πόντο. 33-29. Ζήσεις με την μπάλα. Ζήσεις εδώ, κοιτάξτε εδώ, συρτό μπάσκετ, λάθος του Ζήσεις. Βασίλης Μπούμπαλης για τον Περικλή. Με τον Παπαδιά, φάουλ για βολές. Time out από την πλάφα. Πιτσιρικά, ο οποίος θα προσπαθήσει να βάλει το καλάθι. Νομίζω ότι στο σημερινό μάτς θα μπορούσε εύκολα να βρει χρόνο συμμετοχή και στις δύο ομάδες. Αποχωρεί από το γήπεδο. Στη Λάρα είναι. Μπούμπαλης, ευστοχή 33-30. Ένα παιχνίδι το οποίο, επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι για Λούμπεν. Μπούμπαλης, 2-2, 33-31. Παπαδιάς, πέρασε. Ανδρέας Παπαδιάς. Το επόμενο τα κομμάτια στο πάρκο και τελικά η τάπα την μπάλα είναι και πάλι για την πλάστα. Είναι... λες και είναι ματιασμένοι όλοι το σήμερα, δεν ξέρω πραγματικά. Παπαδιάς για 3, airball. Μπούμπαλες στο rebound. Μπούμπαλες για 3 για το προσπέρασμα. Πάρα λίγο με ταμπλό να βάλει ένα μεγάλο καλάθι, δεν θα τα καταφέρει. Ζήσεις, τώρα είναι η ώρα που μιλάνε οι μεγάλες προσωπικότητες. Ζήσεις, αλλάζει κατεύθυνση, μένει πάνω του ο Βασίλης Μπούμπαλης. Πέρασε ο Ζήσεις. Διπλώνει άμυνα με τον Περικλή Μπούμπαλη τώρα. Παπαδιάς, Ανδρέας, πέρασε. Μέχρι μέσα φάουλ παίρνει και θα εκτελέσει βολές. Η ευκαιρία των Κλάφτα να αποσπαστούν με 4 πόντους. Έτσι όπως έχει πάει το παιχνίδι, υπάρχει και ο φόβος να πάει στην παράταση.
Και αυτό πραγματικά θα είναι πολύ άσχημο. Βάζει την πρώτη ο Παπαδιάς. Θα είναι πολύ άσχημο για την υγεία μας, για τα μάτια μας. 34-31. Έξω η δεύτερη. Rebound από τον Μπούμπαλη. Ο καλύτερος παίχτης των Bucks. Τώρα καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις. Περικλής Μπούμπαλη. Κλέβει ο Παπαδιάς με φάουλ, όμως τέταρτο ομαδικό. Βασίλης Μπούμπαλης από τη γωνία. Μπήκε και βγήκε η μπάλα για την ισοπάριση, ήταν αυτό το σουτ. Τριανταφύλου θέλει να τρέξει στο transition, όχι. Περικλής Μπούμπαλης στο rebound, παίρνει φάουλ για βολές. Και ευκαιρία τώρα να μειώσω στον πόντο η Bucks. Έχει ξαπλώσει και λίγο κάτω Μπούμπαλης. Χαλαρώνει, αυτοσυγκεντρώνεται. Λοιπόν για τον Περικλή Μπούμπαλη. 1-31. 91 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη. Σε ένα παιχνίδι το οποίο, το ξαναλέω, δεν αντικατοπτρίζει την ποιότητα των δύο ομάδων. Θα μπορούσα να έχουμε παίξει πολύ καλύτερο μπάσκετ σήμερα. Νομίζω ότι η μία παρασύρθηκε από την άλλη. Μπούμπαλης, κακές οι βολές. Παραμένει το 34-31 σε πολύ κρίσιμο σημείο. Ζήσεις. Ζήσεις με την μπάλα. Αλλαγή κατεύθυνση. Εκτέλεση για δύο. Όχι. Rebound από τον Γκάβρανιτς που ελευθερώνει για τον Μπούμπαλη. Μπούμπαλης φοβερή. Η σταυρωτή του πέρασε, τελείωσε τη φάση. 34-33. Περικλής Μπούμπαλης. Τι ματσάρα βλέπουμε. Για να δούμε. Ζήσεις. Τελευταίο λεπτό του μάτς. 34-33. Ένα πόντο έχει πετύχει κλάφτα σε αυτό το δεκάλεπτο. Αλλά μπορεί να είναι χρυσός. Ζήσεις. Με το μακρύ πήρε φάουλ, είχα να δώσουν. Μάτς για γερές καρδιές. Χίλια μάτια να είχαμε να βλέπαμε αυτό το παιχνίδι. Τίτος Τριανταφύλου με την μπάλα στα χέρια. Με τον Πετρίτσι κοντά του, σταυρωτές από τον Τίτο. Περνάει ο Τίτος, βγάζει έξω, επαμεινώντας Παπαδιάς. Ου, τι ήταν αυτό πάλι, σέντρα. Τελευταία επίθεση για τους Milwaukee Bucks. Όλα τα ενδεχόμενα πλέον ανοιχτά. Δεν έχουν την πολυτέλεια να κάνουν φάουλ οι κλάφτα. Μπούμπαλης πέρασε. Γκάβρανιτς για την νίκη. Το χασε. Rebound από τα παιδιά. Δεύτερο. Και τώρα Ζήσεις παίρνει το φάουλ και η κλάφτα ξαγκαλιάζει το ροσφύλλο. Ήτανε τέλειες συνθήκες. Ο Γκάβρανιτς ήταν ελεύθερος, είναι καλό σουτέρ από εκεί, αλλά η μπάλα δεν κατέληξε στο καλάθι. Ζήσου στη γραμμή. Έξω. Παραμένει το 34-33. Η αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπα των οπαδών. Κοιτάξτε εδώ. Ζήσεις. Θα βάλει έστω τη μία. Σπύρο Ζήσεις. Έξω και η δεύτερη. Rebound όμως από τον Τριανταφύλου. Συγκρατεί την μπάλα εντός. Λάτσις. Η πάσα λάθος. Κρίτης πέταξε. Τέλος. Και η κλάφτα Λαμποράλ παίρνει μια νίκη διαπληρώς του Σιδήρου. Πετυχαίνοντας έναν ολόκληρο πόντο στην τέταρτη περίοδο. Τέλος από το Προμηθέας Park. Καλό βράδυ.